Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Σήμερα είναι Χριστούγεννα του έτους 2020 και πριν κάνουμε το βίντεό μας, να δώσουμε τις ευχές μας. Θα ευχηθούμε χρόνια πολλά και καλά σε όλους τους φίλους και τις φίλες, φυσικά ανεξαρτήτως οπαδικών προτιμήσεων. Και κατά δεύτερο λόγο θα ευχηθούμε επιτυχίες στο νέο έτος που μας έρχεται, κατά το νέο έτος που μας έρχεται, σε όλα τα τμήματα της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινουπόλεως. Το σημερινό βίντεο θα βασιστεί σε ένα ντρογνάτο βίντεο του φίλου του Λουκά, το οποίο, εκτός από την άψογη καλλιτεχνική πλευρά, έχει και πολύ επιμελημένη πρακτική πλευρά. Ο φίλος ο Λουκάς τράβηξε τα σημεία ενδιαφέροντος που θα με βοηθήσουν να δείξω αυτά που θέλω, και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι έγινε κατόπιν παραγγελίες μου και συνεννοήσεως με τον φίλο του Λουκά για να μπορέσω εγώ να κάνω αυτό το σχολιασμό. Η σειρά παρουσιάσεως θα είναι χρονική, δηλαδή τα ενδιαφέροντα σημεία τα οποία θα μας απασχολήσουν θα τα σχολιάσουμε με τη σειρά που τα βλέπουμε στο βίντεο και όχι κατά θεματική ενότητα. Δηλαδή θα πηδάμε από ένα θέμα στο άλλο, πότε θα δείχνουμε για τις κερκίδες, πότε θα δείχνουμε για το περιβάλλοντα χώρο, πότε θα δείχνουμε για την υπογειοποίηση. Πιστεύω ότι οι φίλοι και οι φίλες είναι πλέον αρκετά εξοικειωμένοι με το χώρο του γηπέδου, όλα τα σημεία, μετά από τόσα βίντεο που έχουμε κάνει και εμείς και έχουν παρακολουθήσει από άλλα κανάλια, και δεν είναι ανάγκη να κάνουμε θεματική περιφορά. Θα κάνουμε χρονική, όπως ακριβώς πηγαίνει το βίντεο. Θα ξεκινήσουμε όχι από εδώ, από την νότια πλευρά, μετά από ένα μικρό διάλειμμα. Βλέπουμε τον οικοδομικό γερανό, ο οποίος διέτρεχε όλο το κτίριο στη διάρκεια της κατασκευής του, από ένα άνοιγμα το οποίο θα κλείσει. Μάλιστα διακρίνονται και οι αναμονές εδώ, έχουν αφήσει αναμονές οι τεχνικοί κατασκευαστές για να κλείσουν αυτές τις τρύπες, που δεν προβλέπονται βέβαια να υπάρχουν. Ο γερανός αφαιρέθηκε την επόμενη μέρα της λήψης αυτού του βίντεο. Επίσης άλλο ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι, θα πάω λίγο πιο πίσω γιατί μου διέφυγε. Εδώ. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η σκαλοσιά που έχει τοποθετήσει εδώ η τομή για να κάνει κάποιες εργασίες στο εξωτερικό του κτηρίου έχουν προεκταθεί αρκετά ψηλότερα. Μάλιστα τις επόμενες μέρες τοποθετήσανε, όπως βλέπουμε αυτό εδώ πέρα την προέκταση, τοποθετήσαν και άλλες προεκτάσεις εδώ πέρα. Αυτό μας δείχνει ότι θα γίνουν κάποιες εργασίες στις μετόπες. Τι ακριβώς, δηλαδή στο κάρισμα, με βάψιμο, κάποιο τρίψιμο, κάτι δεν ξέρω τι ακριβώς. Πάντως για να υπάρχουν τόσο ψηλά σκαλοσίες πάνω απ' ότι θα γίνουν εδώ εργασίες. Άλλο στοιχείο εδώ δεν έχουμε, θα κάνουμε πάλι διάλειμμα και θα προχωρήσουμε παρακάτω. Είμαστε στη βόρεια πλευρά, στο βόρειο εξωτερικό κτίριο, το οποίο βέβαια δεν είναι τόσο μεγάλο όπως το νότιο, και σε αυτό θα υπάρχουν, στο ισόγειο θα είναι η είσοδος των θεατών και στον πρώτο και δεύτερο όροφο τα γραφεία της ΠΑΕ. Εδώ βρισκόμαστε στον τρίτο όροφο. Εδώ είναι το πάτωμα του τρίτου όροφου. Βέβαια, και η περίφημη πέργολα. Ο τείχος αυτός αποκλείει την πρόσβαση των θεατών, γιατί η ολοφρία των θεατών και η είσοδος προς τις μπούκες θα γίνεται από εδώ. Μάλιστα, εδώ υπάρχουν δύο μπούκες, δεν φαίνονται, παρακάτω θα δούμε λίγο τη μία. Η πρόσβαση των θεατών θα γίνεται από αυτά εδώ τα κλιμακοστάσια. Να, το ένα κλιμακοστάσιο, το άλλο είναι λίγο παρακάτω. Εδώ υπάρχει μια μικρή πόρτα, άλλη μία από την άλλη πλευρά. Προχωρήσουμε λίγο να το δούμε. Σε κάποιο σημείο φαίνεται και λίγο η μπούκα, να το σταματήσω. Να, εδώ φαίνεται η είσοδος η μπούκα. Να, το άλλο κλιμακοστάσιο. Αυτές οι δύο πόρτες μας δείχνουν ότι δεν θα είναι ένας χώρος για τους θεατές. Είναι μικρές αυτές οι πόρτες. Σε τι θα χρησιμοποιήσει αυτός ο χώρος δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν υπάρχει κάτι στα σχέδια. Η πέργολα ήδη είχε κατασκευαστεί. Είπαμε, πέργολα είναι αυτός ο ανοιχτός χώρος με αυτά τα δοκάρια. Στα σχέδια έχω δει και πρόσθετες κατασκευές εδώ.
ούτως ώστε να υπάρξει κάποιο είδος κλεισίματος, πρόσθετο βέβαια, δεν έχει κατασκευαστεί τώρα, για να εμποδίζεται να βρει να πέφτουν μέσα, και να δούμε τι θα γίνει αυτός ο χώρος. Τίποτα άλλο εδώ ενδιαφέρον δεν έχει να δείξουμε, θα κλείσουμε και θα πάμε παρακάτω. Πριν φύγουμε από εδώ, να προσθέσω κάτι σημαντικό σε αυτό το σημείο. Πώς θα καλυφθεί αυτό το άνοιγμα, αυτό εδώ. Πρόκειται για τον τέταρτο όροφο, τον οποίο χαρακτηρίζω ψευδόροφο, γιατί δεν υπάρχει κυκλοφορία θέατων, δεν μπορεί να πατηθεί, είναι ψευδόροφος. Η Ταλμπόντ υπάρχει σε όλη την περίμετρο του γηπέδου, εκτός από τους πυλώνες φυσικά, εκεί που είναι ο τέταρτος όροφος, δηλαδή εδώ. Σε άλλα σημεία, στις γωνίες και στις προσώψεις, το Ταλμπόντ εκτός από τον τέταρτο όροφο κατεβαίνει και στον τρίτο και στον δεύτερο. Δηλαδή καταλαμβάνει τρεις ορόφους, ενώ εδώ καταλαμβάνει μόνο ένα. Όπου καταλαμβάνει ένα όροφο, από κάτω υπάρχει κάτι άλλο, όπως εδώ που βλέπουμε το εξωτερικό κτίριο. Εδώ βλέπουμε την υπογειοποίηση. Βέβαια, βλέπουμε το κομμάτι που έχουν αρχίσει να κατασκευάζουν το κουτί της, αυτό το πίτο περίφημο, να το δείχνω εδώ, έτσι, και προς τον νότο. Φυσικά θα προεκταθεί αυτό προς το βορρά, δηλαδή προς εδώ, όπως δείχνει το βέλος μας, προς τα πάνω, για άλλα 144 μέτρα. Το σύνολο του καλυμμένου κομματιού είναι 278 μέτρα. Λοιπόν, εδώ. Εδώ βλέπουμε το άνοιγμα, το καθαρό άνοιγμα της υπογειοποίησης, αυτό που δείχνει το βέλος μας, το οποίο στο μεγαλύτερο μέρος της είναι 10 μέτρα. 10 μέτρα για κάτι ελάχιστα, εκατοστά, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα. Από εδώ και κάτω περίπου αρχίζει και φαρδένει το άνοιγμα, γιατί προστίθεται και μία λωρίδα για την είσοδο στο γήπεδο. Μάλιστα μπροστά στο γήπεδο γίνεται αρκετά φαρδί, αλλά αυτό το δούμε παρακάτω. Τίποτα άλλο εδώ δεν έχουμε. Πλάνο αυτό βλέπουμε δύο θέματα. Τα καθίσματα, να τα καθίσματα μέσα εδώ, τα οποία φυσικά έχουν τοποθετηθεί πρόχειρα ως δείγματα, και κάτι περίεργο, κάτι που φαίνεται σαν δεξαμενή. Θα τα εξηγήσουμε και τα δύο. Λοιπόν, τα καθίσματα αυτά είναι δοκιμαστικά φυσικά. Τώρα για τα χρώματα. Τα χρώματα τα οποία προβλέπονται με βάση τη σύμβαση είναι τρία. Είναι το κίτρινο, το μαύρο και το λευκό. Το λευκό πιθανότατα για κάποιες σερίδια, μπορντούρες, δεν ξέρω τι ακριβώς. Τα βασικά χρώματα φυσικά είναι τα χρώματα της ομάδας, το κίτρινο και το μαύρο. Οι αποχρώσεις βέβαια των χρωμάτων αυτών, όπως έχω διαβάσει τη σύμβαση, θα συμφωνηθούν κατόπιν συνεννοήσεως με το σωματείο. Συνεννοήσεως της περιφέρειας, η οποία είναι η κατασκευάστρια της εργολαβίας αυτής, είναι η τομή. Ο χρηματοδότης και η αναθέτουσα αρχή, η περιφέρεια, και του ερασιτεχνικού σωματείου της ΣΑΕΚ, που είναι ο κύριος του έργου. Επίσης εδώ βλέπουμε και καθίσματα αεροπορικού τύπου, αυτά εδώ πρέπει να είναι, τα οποία προβλέπονται για τις, εκτός από τις θέσεις των σουητών, προβλέπονται για τις θέσεις που θα είναι κάτω από τις σουήτες, μπροστά μάλλον από τις σουήτες. Δηλαδή στο κάτω διάζωμα μπροστά από τις σουήτες. Τώρα, τι είναι το περίεργο αυτό κατασκεύασμα? Για να το καταλάβουμε αυτό θα περάσουμε, αφού κάνουμε ένα διάλειμμα, σε ένα σχέδιο. Εδώ ακριβώς, όχι εδώ, συγγνώμη, ξεφύγει λίγο, ωραία. Λοιπόν, εδώ ακριβώς βλέπουμε αυτή την κατασκευή. Και εδώ μέσα είναι τα νερά. Διαβάζουμε εδώ καμινάδες. Είναι δηλαδή καμινάδες εξαρισμού των εγκαταστάσεων του υπογείου. Φυσικά αυτό θα καλυφθεί. Θα υπάρχουν καμινάδες και τα κενά ανάμεσά τους θα καλυφθούν. Τα νερά αυτά τώρα γιατί συγκεντρώνουν εκεί και δεν μπορούν να φύγουν. Πριν φύγουμε από εδώ, να πούμε ότι εδώ προβλέπονται με πλάτη αυτό την κατασκευή, με πλάτη εδώ, τα εκδοτήρια, τα οποία θα είναι πρόσθετα στην κατασκευή. Θα περάσουμε σε ένα άλλο σχέδιο που θα μας δείχνει το πώς, για να δούμε τι γίνεται από κάτω. Εδώ. Το διαβάζουμε λοιπόν ότι έχουμε ψυχροστάσιο. Θα είναι η ψυχτική πύργη για το σύστημα ψύξης του γηπέδου. Επειδή αυτή η πύργη είναι αρκετά ψηλή, το δάπεδο αυτού του τμήματος το βλέπουμε στο -590, το οποίο είναι κάπου 70 εκατοστά χαμηλότερο από τον περιβάλλοντα χώρο, που είναι στο -520. Συνεπώς εδώ, όπως το δείχνει το βελάκι μας,
σχηματίζεται μια πισίνα. Τα νερά της βροχής πέσανε εδώ, να εδώ έχει και σκαλάκια. Πέσανε και εδώ πέρα συγκεντρώνουν τα νερά αυτά που βλέπουμε από πάνω. Φυσικά αυτά θα απαντηθούν, θα στεγνώξει το μέρος όταν είναι να παραδοθεί και να γίνουν εκεί οι τελικές κατασκευές και από πάνω θα κλείσει. Δεν εννοείται ότι θα μπαίνει νερά από εκεί. Να κλείσουμε για από εδώ. Στο πλάνο αυτό έχουμε ένα πανοραμικό κάδρο του νότιου εξωτερικού κτηρίου. Θα εξηγήσουμε εδώ πέρα τι συμβαίνει, γιατί βλέπουμε πολλές τρύπες. Αυτή η τρύπα είπαμε θα κλείσει. Ήταν ο γερανός, έφυγε, θα κλείσει η τρύπα. Τώρα εδώ βλέπουμε δύο μεγάλα ανοίγματα. Ένα από εδώ και ένα από εδώ. Συμμετρικά ως προς τον κάθετο άξονα. Αυτός είναι ο κάθετος άξονας του κτηρίου. Τα ανοίγματα αυτά είναι αεραγωγή, φωταγωγή. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν τα κλιμακοστάσια, ένα εδώ και ένα από εδώ, και από τα πλάγια βλέπουμε παράθυρα των κλιμακοστάσεων προς αυτά τα ανοίγματα. Επίσης υπάρχουν εδώ πέρα κάποιοι χώροι, εδώ που δείχνει το βελάκι μας, και θέλουν και αυτοί να έχουν κάποιο παράθυρο και αερισμό προς αυτή τη μεριά. Το μεγάλο αυτό άνοιγμα στη μέση, τα ανοίγματα αυτά διατρέχουν όλους τους ορόφους του κτηρίου μέχρι το ισόγειο. Ενώ το μεγάλο αυτό άνοιγμα στη μέση είναι μόνο στον τελευταίο όροφο του κτηρίου, δηλαδή τον τρίτο. Γιατί από κάτω είναι το πανοραμικό εστιατόριο. Εδώ ακριβώς από κάτω είναι το πανοραμικό εστιατόριο. Τα κλιμακοστάσια είπαμε είναι αυτά εδώ. Δεν καλύφθηκαν με κάποια κατασκευή μόνιμη. Προφανώς θα υπάρχει κάποια πρόσθετη κατασκευή η οποία θα αποτρέπει φυσικά τα νερά της βροχής να πέφτουν μέσα στο κλιμακοστάσιο. Δεν μπορεί να μείνει έτσι ανοιχτό. Θα είναι ίσως χαμηλότερη από το αρχικά προβλεπόμενη, γιατί εκτιμήθηκε ότι θα ακρύβε την πρόσωψη αυτή η κατασκευή εδώ πέρα τους φεγγίτες. Εδώ είναι τα... Είναι το κουτί, κάτω από εδώ, από αυτό το κουτί, είναι οι ελκυστήρες. Είναι δύο από εδώ, είναι ένας εδώ, ένας δίπλα του και άλλοι δύο από εδώ. Τέσσερις είπαμε ελκυστήρες υπάρχουν στο κτίριο, σε αυτή την πλευρά, και υπάρχει κι άλλος ένας εδώ στη γωνία. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, το έχουμε δείξει σε άλλο θεματικό. Τέλος υπάρχουν και αυτά τα ανοίγματα, ένα εδώ, άλλο ένα εδώ και άλλο εδώ. Είναι ανοίγματα διέλευσης δικτύων και φυσικά αυτά θα καλυφθούν καταλλήλως για να μην μπαίνουν τα νερά της βροχής. Τελειώσαμε για από εδώ. Μην περάσουμε στα ζωντανά πλάνα, να θυμηθούμε λίγο πώς διαμορφώνεται ο χώρος μπροστά στη μεγάλη υπογειοποίηση και μπροστά στην είσοδο του υπογείου. Λοιπόν, από εδώ πάμε προς τη Νέα Ιωνία και από εδώ πάμε προς τη Νέα Φιλαδελφία. Αυτό το ρεύμα κυκλοφορίας διέρχεται μπροστά από το γήπεδο, αλλά δεν έχει, από τις εισόδους του υπογείου μάλλον, αλλά δεν έχει την δυνατότητα εισόδου στο γήπεδο. Απλά περνάει και κατευθύνεται προς τη Νέα Ιωνία. Αυτό το ρεύμα το οποίο έρχεται από τη Νέα Ιωνία προς τη Φιλαδέλφεια, αν θέλει συνεχίζει, όπως το δείχνω εδώ με τα βελάκια αυτά τα γεμάτα, ή αν θέλει στρίβει, όπως δείχνω αυτά με τα βελάκια που δεν έχουν μέσα γέμισμα, και μπαίνει στο γήπεδο. Και από εδώ βγαίνει και συνεχίζουμε πάλι προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Να θυμίσουμε εδώ πέρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό που ελάχιστοι γνωρίζουν, ότι εδώ μπροστά υπάρχουν τρεις τεράστιες κολόνες. Μία, δύο, τρεις. Καθότι το άνοιγμα εδώ πέρα είναι πάρα πολύ μεγάλο και χρειαζόταν πρόσθετη στήριξη. Το καθαρό άνοιγμα εδώ, από εδώ δηλαδή, μέχρι εδώ, είναι γύρω στα 20 μέτρα, 20 μέτρα για κάτι. Οι πασαλοπήξεις βέβαια είναι πιο εδώ, αυτές που βλέπουμε εδώ με κεφαλόδεσμο πλέον, αυτές εδώ, γιατί εδώ υπάρχει τοιχείο πάχους 1 και 40 όπως είχαμε πει σε προηγούμενο θεματικό. Σήμερα ρίξανε και εδώ μπετόν καθαριότητος για να γίνει και εδώ πέρα αυτή η κάλυψη σε αυτό το κομμάτι. Εδώ είναι η μικρή υπογειοποίηση, τη οποία σε ένα μεγάλο μέρος έχει αρχίσει να σκάβεται. Η μικρή υπογειοποίηση έχει ένα τοιχείο από εδώ και ένα από εδώ. Λέμε διέρχεται κάθετα κάτω από τη μεγάλη, αλλά όχι ακριβώς κάθετα, που βλέπουμε είναι κάπως λοξά. Θα περάσουμε σε ένα άλλο σχέδιο εδώ πέρα τώρα, σε αυτό εδώ, για να δούμε την ίδια περιοχή αλλά σε διαμήκη τομή, κατά τον άξονα της μεγάλης υπογειοποίησης. Αυτή είναι η μεγάλη υπογειοποίηση. Εδώ είναι η είσοδος του γήπεδου και εδώ είναι η έξοδος του γήπεδου.
Η μικρή περνάει από κάτω, αλλά σημαντικά από κάτω σε αυτό το σημείο και μάλιστα στα ζωντανά πλάνα, όχι από τον Λουκά, αλλά από πλάνα επομένων ημερών, θα δούμε και αυτή την κρέμαση εδώ πώς κατεβαίνει αυτό το πτυχίο. Θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό το σχεδίο όταν ανοίξουμε την εξκαφή της μικρής, όπως είπαμε σε άλλα πλάνα, εκτός από το βίντεο του Λουκά. Και επίσης εδώ θα δούμε την μικρή υπογειοποίηση και την μεγάλη σε τομή. Να η μεγάλη, να και η μικρή πώς μπαίνει από κάτω. Θα διακόψουμε εδώ, θα ξαναγυρίσουμε στα ζωντανά πλάνα του Λουκά και θα ξαναγυρίσουμε σε ένα από αυτά τα σχέδια. Εδώ είμαστε έτοιμοι να δούμε αυτά που είδαμε σε σχέδια και ζωντανά. Λοιπόν, βέβαια η οπτική γωνία είναι αντίστροφη από την προηγούμενη παρουσίαση. Εδώ κοιτάμε από βορρά προς νότο, ενώ στην προηγούμενη κοιτάγαμε στα σχέδια από νότο προς βορρά. Εδώ πέρα, εκτός από το κατά κύριο λόγο θέμα μας, δηλαδή την υπογειοποίηση, βλέπουμε και μερικά άλλα ενδιαφέροντα σημεία. Δύο είναι αυτά. Το ένα είναι αυτές οι αντιστηρίξεις, εδώ που βλέπουμε σε μια σειρά, που είναι από την κατασκευή της σκεπαστής. Ήταν αντιστηρίξεις για να κρατούν τα χώματα να κατασκευαστεί το υπόγειο της σκεπαστής. Είναι τα τελευταία ίχνη του γηπέδου που θα φύγουν, το παλιό γηπέδο του Νίκος Γκούμας. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι έχει αποκαλυφθεί δύο υδροφόρους ορίζοντας. Να τους. Εδώ, σε αυτό το σημείο, λίγο εδώ και λίγο εδώ. Τις επόμενες μέρες, επειδή η άντληση των υδάτων ήταν... και λίγο εδώ πέρα σε αυτή τη γωνία. Λοιπόν, τις επόμενες μέρες, επειδή η άντληση των υδάτων ήταν συνεχής και επίμονη, κατέβηκε ακόμη περισσότερο ο υδροφόρος ορίζοντας, αλλά εδώ πέρα δεν φαίνεται, θα το δούμε στα πλάνα, είπαμε, από άλλα βίντεο. Εδώ θα κλείσουμε για να βρούμε ένα άλλο πλάνο που θα φανεί καλύτερα η διαδρομή της μικρής υπογειοποίησης. Αυτό είναι το τελευταίο πλάνο που θα χρησιμοποιήσουμε από το βίντεο του Λουκά. Θα πάμε, είπαμε, σε πλάνα από άλλα βίντεο που είναι πιο πρόσφατα για να δείξουμε εδώ το ίχνος της μικρής υπογειοποίησης. Έτσι θα πηγαίνει. Λίγο λόξα, όπως είπαμε, τη μία μεριά και από εδώ έτσι κάπως. Σήμερα οι εξαφές έχουν προχωρήσει ακόμη περισσότερο, θα το δούμε σε άλλα βίντεο. Επίσης εδώ βλέπουμε και τον αγωγό με τον οποίο τραβάνε τα νερά, βλέπουμε εδώ πέρα έναν, έτσι κι άλλο έναν εδώ, για να ταπεινωθεί ο υδροφόρος ορίζοντας, που τις επόμενες μέρες ταπεινώθηκε αρκετά περισσότερο για να μπορέσουν να κάνουν την κατασκευή τεχνική. Επίσης εδώ πέρα έχει πέσει και μετρό καθαριότητας, έχουν μπει τα γεώμενα και έχει πέσει και μετρό καθαριότητας. Και πριν αφήσουμε αυτό το πλάνο, να δούμε και το Λουκά, ο οποίος είναι αυτός εδώ. Και να τα πλάνα από την αρχή υποσχεθήκαμε. Μας ξέφυγε λίγο, να το ξαναπιάσουμε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τη ζωντανή εικόνα και εδώ το σχέδιο. Αυτό το τυχείο εδώ είναι αυτό εδώ. Αυτή είναι η είσοδος, να και πάλι η είσοδος σε σχέδιο. Αυτή είναι η οποία εδώ πέρα διέλευση, βλέπουμε πρόβλεψη θέσης σοπής για διέλευση ΔΕΗ. Αυτή εδώ είναι αυτή εδώ. Τα νερά που βλέπουμε εδώ συγκεντρωμένα είναι, είπαμε, υδροφόρους ορίζοντας, τα οποία έχουν κατακλείσει βέβαια όλη αυτή την περιοχή. Όταν γίνει πλήρη στεγάνωση και απαντηθούν, φυσικά δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα μείνουμε λίγο τώρα στο σχέδιο για να δούμε μερικά υψόμετρα. Τα υψόμετρα που βλέπουμε αυτό εδώ είναι πάντα από το επίπεδο της θάλασσας. Βλέπουμε ότι το δάπεδο του υπογείου, του βαθύου υπογείου, αυτό εδώ, είναι στο συν 94,30, αν διαβάζω καλά. Θα το μεγαλώσω για να τα βλέπουμε καλύτερα. Ας το φέρουμε εδώ πέρα, να μεγαλώσουμε. Ναι, είναι στο 94,30 εκατοστά. Είδαμε λοιπόν πιο πριν ότι η εξκαφή έχει φτάσει μέχρι εδώ περίπου. Έτσι. Λοιπόν, από εδώ όμως θα κατεβούμε αρκετά περισσότερο. Η εξκαφή είναι περίπου στα 91 μέτρα, γιατί εδώ είναι το 91,84. Θα πρέπει να κατεβούμε στο 88-70 και βγάλει και 80 πόντους εδώ, δηλαδή στο 88, και μαζί με το υπόστρωμα θα κατεβούμε ακόμη περισσότερο.
Δηλαδή εκεί τις επόμενες μέρες θα πρέπει να δούμε να σκάβεται ακόμη περισσότερο για να γίνει το κουτί της μικρής υπογειοποίησης. Θα κλείσουμε και από εδώ για να περάσουμε σε ένα τελευταίο θέμα. Το τελευταίο πλάνο μας για σήμερα είναι βέβαια λίγο παλιότερο, είναι προχθεσινό, γιατί σήμερα όπως είπαμε είναι Χριστούγεννα, όπου βλέπουμε να κατασκευάζεται ένας φράχτης μεταξύ του εργοταξίου του γηπέδου και του εργοταξίου της υπογειοποίησης. Ο φράχτης αυτός δεν είναι μόνο, όπως είπαν μερικοί και γράψανε, για την αποτροπή ατυχημάτων, δεν χρειαζόταν να είναι τόσο ψηλός και τόσο ενισχυμένος, είναι για την αποτροπή εισόδου στο γήπεδο. Γιατί παρατηρούνται φαινόμενα εισόδου στο γήπεδο που δεν πρέπει να γίνονται, βέβαια είναι ελάχιστα, αλλά και αυτά τα ελάχιστα είναι κάτι το... να μην το χαρακτηρίσω. Λοιπόν, νομίζω ότι τα μέτρα αυτά θα επεκταθούν και στις άλλες πλευρές του γηπέδου. Κλείνουμε και το σημερινό μας θεματικό. Ευχόμενοι, όπως κάναμε στην αρχή, χρόνια πολλά και καλά για όλους μας και επιτυχίες, όπως είπαμε στην αρχή, για όλα τα τμήματα, αγωνιστικές επιτυχίες για όλα τα τμήματα της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολεως.